Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πολύ που μιλάτε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων. Ξεκίνησε σήμερα το πρόγραμμα της δωρεάν διανομής τροφίμων. Σε ποιους απευθύνεται, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, τι περιλαμβάνει? Έτσι είναι όπως το λέτε. Ξεκινούμε σήμερα το πρόγραμμα δωρεάν διανομής τροφίμων για το 2013, δηλαδή για τη φετινή χρονιά. Όπως γνωρίζετε, το πρόγραμμα είχε γίνει και πέρυσι. Αφορά φέτος μάλιστα. Οι δικαιούχοι είναι πολύ περισσότεροι, ενώ πέρυσι δώσαμε γύρω στις 800.000, φέτος είναι 1.000.000 οι δικαιούχοι. Το πρόγραμμα έχει πολύ μεγαλύτερο προϋπολογισμό, δηλαδή έχει πάει στα 25.500.000 ευρώ και όπως γνωρίζετε γίνεται σε συνεργασία με περίπου 800 κοινωνικούς μας εταίρους, δηλαδή ανθρώπους που στην πράξη και επιτόπου γνωρίζουν τους δικαιούχους, αυτοί τους αναγνωρίζουν, αυτοί κάνουν τη λίστα, δηλαδή είναι ο ντόπιος σύλλογος των πολυτέκνων, το ΚΑΠΗ, το σύστημα του Δήμου, η Εκκλησία, το χαμόγελο του παιδιού που θα επισκεφθώ σε λίγο, είναι αυτοί που γνωρίζουν ποιοι από τους συνανθρώπους μας και τις οικογένειές τους χρήζουν αυτή τη στιγμή υποστήριξης. Αυτοί λοιπόν μας στέλνουν τις λίστες, εμείς πηγαίνουμε και τις ελέγχουμε μία-μία για να σιγουρέψουμε ότι πραγματικά τα ονόματα είναι έτσι όπως πρέπει να είναι και αμέσως μετά αρχίζει η διανομή, δηλαδή ειδοποιούμε ότι ξέρετε την τρίτη τάδε του μηνός θα έρθουν τα φορτηγά επιτόπου στο τάδε καπί της Δράμας ή της Καλαμαριάς για να μοιράσουν αυτά τα τρόφιμα και αυτό αρχίζει ακριβώς, σήμερα. Τι προϊόντα κύριε Υπουργέ? Φέτος, σε αντίθεση με την περσινή χρονιά, κάναμε δύο διαφορετικές καινοτομίες που διευκόλυναν αφάνταστα τον διαγωνισμό. Πρώτον, χωρίσαμε τη χώρα σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, γιατί υπάρχουν για παράδειγμα μικρότερες επιχειρήσεις που μπορούν να μοιράσουν, ας το πούμε, γραβιέρα σε μια από τις τρεις γεωγραφικές ενότητες, αλλά δεν μπορούν να έχουν τόσο μεγάλη ποσότητα να μοιράσουν παντού. Επομένως, κόβοντας τη χώρα σε τρεις γεωγραφικές ενότητες, ήρθαν πάρα πολλοί στο διαγωνιζόμενο. Πρώτη φορά ήρθαν κοντά 20 επιχειρήσεις να διαγωνιστούν και πρώτη φορά, ακριβώς γι' αυτό το λόγο, 7-8 επιχειρήσεις πήρανε, κερδίσαν δηλαδή το διαγωνισμό και θα μοιράσουν ραβιέρα, τυριά και μακαρόνια κλπ. Το δεύτερο που επίσης να πω είναι ότι κάποιοι από αυτούς μάλιστα είναι και συνεταιριστικές οργανώσεις. Σε δύο περιπτώσεις είδαμε συνεταιριστικές οργανώσεις και να μοιράζουν λάδι ή άση ρεθύμνης, είτε τυρί, όπως είναι το τυρί φέτα των Καλαβρίτων ή η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών κλπ. Η τρίτη διάσταση που πρέπει να δώσω είναι ότι για πρώτη φορά, σπάζοντας τη χώρα σε τρία, μας δόθηκε η δυνατότητα να παίξουμε με τα προϊόντα. Δηλαδή δεν έχει νόημα να πας στην Κρήτη και να πεις στην Κρήτη θα μεράσω γραβιέρα Κρήτης. Όλοι λίγο πολύ είτε θα έχουν δική τους είτε θα τους δώσει ένας ξάδερφός τους ή ο αδερφός τους που έχει τέτοιου είδους προϊόν. Εκεί λοιπόν δώσαμε ένα άλλο προϊόν. Ενώ τη γραβιέρα Κρήτης την πήγαμε στην υπόλοιπη Ελλάδα, στη Μακεδονία και αλλού. Νομίζω ότι το πρόγραμμα είναι καλύτερο, είναι σημαντικό. Πιο πολύ θα έλεγα να τονίσω όλη αυτή την κοινωνική δικτύωση που κάνουμε, διότι θα μας βοηθήσει σε όλο το κοινωνικό έργο του Υπουργείου μας, το οποίο πέραν αυτού περιλαμβάνει και μάλιστα εντός των ημερών θα ακούσετε την προκήρυξη του διαγωνισμού για τα φρούτα στα σχολεία. Ακριβώς θα ξεκινήσει το γάλα στα σχολεία σύντομα, ναι, διότι εκείνα έχουν σαν σκοπό όχι μόνο να βοηθήσουν, ας πούμε, να πιει γάλα το παιδί στο σχολείο ή να φάει φρούτα, αλλά να τα εξοικειώσουμε και με ένα πιο υγιεινό τρόπο διατροφής. Να μάθουμε δηλαδή στα παιδιά να τρώνε φρούτα, να φάνε μια φρουτοσαλάτα με ελληνικά φρούτα κλπ. Ή να πιούν ένα φρέσκο γάλα το πρωί. Συνδυάζεται με το πρόγραμμα, μας είπε ο κύριος Σημειώνη και Δίκογλου πριν από λίγο, του ΕΦΖΙΝ στα σχολεία. Βεβαίως. Πιστεύω ότι εκεί πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την σωστή διατροφή, την πρόληψη προβλημάτων υγείας μέσω της σωστής διατροφής, προκειμένου να μην έχουμε τις γιγάντιες ανάγκες αργότερα, να λύσουμε τα ίδια προβλήματα με θεραπεία, με φάρμακα κλπ. Κύριε Υπουργέ, μια τελευταία ερώτηση. Είσαστε ο εκπρόσωπος, θα έλεγα, ο πολιτικός εκατομμυρίων αγροτών, οι οποίοι διαμαρτύρονται τελευταία για το λεγόμενο φόρο ακινήτων. Βλέπετε να υπάρχει κάποια εξέλιξη θετική σε αυτή την κατεύθυνση? Πιστεύω ότι ο διάλογος που συνεχίζεται, σας θυμίζω, είναι η τρίτη φορά που κατατίθεται ένα σχέδιο και βλέπετε τον έντονο διάλογο που γίνεται από όλες τις πλευρές. Πιστεύω θα καταλήξουν τα οικονομικά επιτελεία σε ένα πιο δίκαιο
και σωστό φορολογικό σύστημα. Πρέπει βέβαια να πω ότι οι αγρότες ούτως ή άλλως πληρώνουν για τα σπίτια τους τον φόρο που πληρώνουν όλα τα ακίνητα, όλα τα κτίσματα. Επομένως, είναι λάθος αυτό που λέγεται ότι δεν πλήρωναν. Πλήρωναν, αλλά τώρα επεκτείνεται αυτό και στα αγροτεμάρχια τους κλπ. Πιστεύω ότι αν δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε πολύ τη γεωργία, γιατί η γεωργία μας έχει ένα μεγάλο κόστος εισρωών, με ανεβασμένο κόστος ενέργειας, ΔΕΗ, το πετρέλαιο, γι' αυτό μας βλέπετε να προσπαθούμε να απαλύνουμε αυτό το κόστος του πετρελαίου επιστρέφοντας τους αγρότες τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελοειδών, πλαστικών, κόστος σπόρων, λιπασμάτων κλπ. Αυτό μειώνει την ανταγωνιστικότητα των αγροτικών μας προϊόντων στις διεθνείς αγορές. Επομένως, αν θέλουμε να ενισχύσουμε τις εξαγωγές μας, να ενισχύσουμε την παραγωγική διαδικασία, πρέπει να φροντίσουμε να μην τις βάλουμε τόσα πολλά βάρη που θα μειώναν την ανταγωνιστική τους ικανότητα και τις πωλήσεις τους. Πρέπει επίσης να πω ότι από την πρώτη του έτους όλοι οι αγρότες στις εκμεταλλεύσεις τους θα είναι υποχρεωμένοι να τηρούν βιβλία εισόδων-εξόδων. Εκεί λοιπόν θα έχουμε όλη την δυνατότητα που μπορούμε να πούμε αυτά είναι τα έξοδα, αυτά είναι τα έσοδά σου, αυτό είναι το κέρδος, ερχόμαστε και φορολογούμε το παραγωγικό σου κομμάτι. Επομένως, ό,τι φόρος ήθελε να μπει στο παραγωγικό κομμάτι μπορεί να μπει εκεί και να είναι δίκαιος, γιατί θα είναι αντικειμενικός. Να, γι' αυτό που λέω ότι με το διάλογο θέλω να πιστέψω ότι όχι, θα καταλήξουν... Όχι, αλλά βάρη στις πλάτες των αγροτών δηλαδή. Όχι, δεν το λέω αυτό. Λέω ότι ναι, όχι άλλα βάρη των αγροτών ή τα βάρη που πρέπει και αυτοί να αναλάβουν σαν ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, προκειμένου το σύνολο της κοινωνίας μας να βγει από αυτό το οικονομικό αδιέξοδο. Δεν το αρνούνται αυτό οι αγρότες. Δεν είναι κανένας αγρότης που λέει ναι, αν βγάλω κι εγώ 1.000 ευρώ το μήνα, να δώσω κι εγώ τα 10, 20, τα 200 για να συμβάλλω να βγει ο τόπος από το αδιέξοδο. Γιατί το ίδιο κάνουν και οι υπόλοιποι κοινωνία προς τον αγρότη. Δηλαδή, όταν η κοινωνία επιστρέφει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης πετρελοειδών, του δίνει ένα κομμάτι της εξισωτικής αποζημίωσης, τα ασφαλιστικά του κλπ. Θέλω να πιστεύω ότι σε αυτή την ιστορία όλη η κοινωνία μας είναι μαζί και δεν πρέπει να την κάνουμε κομμάτια. Κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα.